πιο όμορφη πόλη τη Αποστολή, η βασίλισσα των πόλεων, έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Ο τουρκικό στρατό μπήκε στην πόλη, ξαγριωμένο, και σκόρπισε την τρόπο, σφάζοντα και λιρετώντα. Μαζί με την Κωνσταντινούπολη, σκλαβώθηκε και όλη η Τζετινιά στην καρυτερία, όλο ο ελληνισμό. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Με 400 σήματα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, και από την πολύ την ψαλμουδιά αισιόταν οι κολόνες. Να μπούμε στο χερουβικό και να βγει ο βασιλέας, φωνή του σύνθεξ ουρανού και παρχαγγέλου στόμου. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τα άγια. Παπάδες πάρτε τα ιερά και εσείς σκιαριά σβηστείτε. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη για το κέψη. Η δέσποινα ταράχτηκε και οι δάκρυς ανικόνες. Σώπασε κύρα δέσποινα και μην πολύ δακρύσεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τα άγια. Παπάδες πάρτε τα ιερά. Σώπασε και κύρα δέσποινα και μη πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας τα. Σώπασε κύρα δέσποινα και μη πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας τα. Εσύ παρηγορήσε την Παναγιά, ο λαϊκός ποιητής. Με αυτά τα λόγια της παρηγορίας της Ελπίδας, ο ελληνισμός να φέρει να αντέξει την τοπική σου και την τοπική της σχολιά για 400 ολόκληρα χρόνια. Χρόνια μαύρα και πικρά για ολόκληρη. Χρόνια περιφρόνησης και μας αυστηρεί. Χρόνια καταπάτησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τίποτα δεν όρισε ο γιώργος. Έτσι αποκαλούσαν τους Έλληνες οι άπιστοι φεγγάρες. Δούλος του Τούρκου αφέντη ο Έλληνας έπρεπε να σκύβει το κεφάλι και να τον προσκυνάει.